Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023. Οδός Βασιλέως Παύλου. Βλέπετε το μηχάνημα. Καθαρίζει, ξύνει στην κυριολεξία τους το δρόμο από την ξερή λάσπη. Έχουμε συννεφιά τώρα το πρωί. Επί το έργο μαζεύουμε τα σκουπίδια. Εδώ βλέπετε πως είναι η κατάσταση. Εδώ. Έχουνε φέρει
τη λάσπη και την βάλανε εδώ. Εάν έρθει το νερό από πάνω, εάν έρθει από εκεί, πώς θα πάει μέσα. Ήρθαν και την αφήσανε εδώ. Αυτή η λάσπη έπρεπε να είχε φύγει. Δικαιολογημένα φωνάζει. Φωνάζει από εδώ ο Κώστας από το σπίτι. Δικαιολογημένα φωνάζει. Τα αφήσανε. Είναι πλένη εκεί. Κάθε φορά ζημιά παθαίνει ο άνθρωπος. Κάθε φορά τα ίδια παθαίνει. Εδώ. Αυτά πρέπει να φύγουν από εδώ. Τους ώστε να πηγαίνει το νερό κανονικά προς τα κάτω εκεί. Για να καταλάβετε που είναι. Εδώ αυτή η λάσπη δεν αφήνει. Δεν αφήνει το νερό αν έρθει από πάνω για να πάει κάτω και λιμνιάζει εδώ, πηγαίνει προς το δρόμο. Γιατί τώρα οι άνθρωποι πλένουν συνέχεια, αφού έχουν πάθει ζημιές. Η ώρα είναι 8 και 20 το πρωί. Πρώτο δημοτικό σχολείο. Εδώ στο προάβλιο είναι το δέντρο, το οποίο βλέπετε έχει σπάσει. Είναι τα κλωνάρια κάτω. Όπως καταλαβαίνετε αυτό θέλει καθάρισμα τώρα, γιατί καλώς εχόντων των πραγμάτων θα αρχίσουν από Δευτέρα τα σχολεία. Οδός Σωμήρου. Μία οδός που πλημμυρίζει πάντοτε. Και τώρα το ίδιο έγινε. 8 και 20 είχαμε διαμαρτυρηθεί για κάτι λάσπες που είχαν αφήσει εκεί τώρα που δουλεύει το μηχάνημα. Είχαν αφήσει λάσπες και διαμαρτύρονται ο κόσμος ότι όπως πλένουνε δεν φεύγουν τα νερά κάτω για να πάνε εκεί στο φρεάτιο. Διαμαρτυρηθήκαμε και βλέπω τώρα ήρθε το μηχάνημα και τα μαζεύει. Μαζεύει τις λάσπες. Βλέπετε, είναι μηχάνημα του Δήμου. Η ώρα είναι 12 παρά 10. Φορτώνουνε τη λάσπη.
προάβλιο σπόρο του νηπιαγωγείου. Τρίτο και πέμπτο νηπιαγωγείο. Εδώ καθαρίζουν. Είναι και η βούρτσα.